Ο τεχνικός έλεγχος, ο οποίος έγινε με παρέμβαση της ηγεσίας της δικαιοσύνης στην περιοχή, γιατί αρχικά τον είχαν αρνηθεί στην οικογένεια του Γιάννη, ολοκληρώθηκε. Ο θεολόγος Ηλίου είναι εκεί στο Λούνα Πάρκ για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Θεολόγε, καλησπέρα. Και Νίκο, είναι μια πρώτη νίκη αυτή για τον πατέρα του 19χρονου, γιατί πάλεψε γι' αυτό τον μηχανικό έλεγχο. Πραγματικά είχε κάνει μια αίτηση στον εισαγγελέα εδώ στο Πολύγερο. Αρχικά έγινε δεκτό, μετά απορρίφθηκε γιατί θεωρήθηκε πραγματογνωμοσύνη. Τελικά, μετά από παρέμβαση του εισαγγελέα, του προϊσταμένου εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης, έγινε δεκτό. Σήμερα ολοκληρώθηκε 5 ώρες σχεδόν. Κάθισαν εδώ 3 μηχανικοί πιστοποιημένη εταιρεία με έδρα στην Αθήνα που εξειδικεύεται σε αυτά τα παιχνίδια. Έλεγξαν τα πάντα, Νίκο. Και από κάτω και από πάνω από το μηχάνημα. Υπάρχει πλήρης εικόνα από ό,τι καταλάβαμε. Δεν μας είπαν περισσότερα, αλλά βλέπουμε ότι δεν φαίνεται να απέχουν πολύ από τα απορίσματα που έχουν ήδη δει το φως του εμπειρογνώμονα της αστυνομίας που έχει βάλει η αστυνομία εδώ στη Κασάνδρα, αλλά και της οικογένειας. Πριν σου δώσουμε το λόγο και στον πατέρα για να μας πει και αυτός τι πληροφορίες έχει, να σας δείξουμε ότι σήμερα εδώ ο πατέρας του Γιάννη και ο αδελφός του έφτιαξαν ένα μνημείο στη μνήμη του 19χρονου εδώ στην είσοδο του Λούνα Πάρκ, εδώ που είχαν μπει μαζί πριν από περίπου 3 εβδομάδες. Ο κόσμος εδώ από το πρωί ανάβει κεριά στη μνήμη του, αφήνει λουλούδια και βλέπουμε πλέον και τη φωτογραφία του Γιάννη, χαμογελαστός, έτσι όπως τον θυμούνται όλοι. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Γιώργο, να ξεκινήσουμε λίγο από το επεισόδιο που έγινε με τον υπάλληλο του Λούνα Πάρκ. Τον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι δικαιούτο να είναι μέσα στο Λούνα Πάρκ και από ό,τι κατάλαβα εσείς τον είδατε, δεν τον είδε καν η αστυνομία. Τι ακριβώς έγινε? Τον είδε η αστυνομία. Α, και τον είδαν. Και άμεσα. Mm. Απλά όλη αυτή η ιστορία και το θράσος που έχουν γενικότερα όλοι αυτοί, οι άνθρωποι και η παρέα, ενώ του φωνάζαμε, δεν συνέχισε να προχωράει προς το χώρο που γινόταν ο τεχνικός έλεγχος. Φυσικά, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, είναι λογικό να βγω εκτός αυτού. Αντιμετωπίζουν μια κατάσταση σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πρώτα απ' όλα, να το πούμε ότι τον είδε η αστυνομία για να μην αδικούμε τους αστυνομικούς που ήταν εκεί. Ναι, τι έκανε λοιπόν, κύριε Γιώργο, αυτός ο άνθρωπος? Και εδώ φυσικά. Τι προσπάθησε να κάνει δεν το ξέρουμε. Όλες αυτές τις ημέρες, επειδή και εμείς έξω από τον φυλαγμένο χώρο έχω κάποιους ανθρώπους και παρακολουθώ το χώρο για λόγους ασφαλείας δικούς μας, όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνω έρχεται συχνά πυκνά. Δηλαδή την τελευταία εβδομάδα ήρθε 4, 5, 6. Λειτουργεί σαν φύλακας, κύριε Γιώργο? Σαν φύλακας, ναι, γιατί και την πρώτη μέρα που είχα έρθει ουσιαστικά ήταν αυτός ο οποίος πήγε να με κατατοπίσει και τα λοιπά. Αλλάξαμε κάποιες κουβέντες εκεί, χωρίς να ξέρουμε τότε τι έχει συμβεί και τα λοιπά. Έντονες πάλι. Τέλος πάντων, δεν είναι, κύριε Βαγγελάτο, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να λέμε τα σωστά, πρέπει να λέμε και πάμε τα στραβά. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που, τα σωστά είναι, που είναι η ουσία. Τα σωστά, επιτρέψτε μου δευτερόλεπτα. Ναι. Τα σωστά είναι ότι πρέπει να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα το ΑΤΑΦΕ Κασάνδρας, εξαιρετικοί άνθρωποι. Εξαιρετικοί επαγγελματίες. Θεωρώ ότι ήμουν πολύ τυχερός σε αυτό. Για τα σημερινά μιλάω και γενικότερα για την υπόθεση. Το κομμάτι της ΔΔΕ και αυτούς ευχαριστούμε, όπως και τον προϊστάμενο εισαγγελέας εφετών που αμέσως έδωσε μια εντολή με βάση τις διατάξεις γιατί δεν είχαμε χειριστή. Δεν υπήρχε χειριστής, εξαφανίστηκαν όλοι. Και έδωσε με παραγγελία να μπει κάποιος άνθρωπος από όλους αυτούς τους σοβαρούς τεχνικούς της ΔΔΕ για να ξεκινήσουν οι μετρήσεις. Τι έβγαλε λοιπόν από το πόρισμα, δεν το ξέρετε ούτε εσείς ούτε εμείς, γιατί δεν υπάρχει ακόμα. Αλλά η αίσθηση που αποκομίσατε, κανείς, κύριε Γιώργο, από το τι τσέκαραν οι τεχνικοί σήμερα, η πιστοποιημένη τεχνική, ποια είναι? Ζητάτε την προσωπική μου άποψη? Ναι, τι είδατε, ότι παρατήρησα. Την προσωπική μου άποψη. Βέβαια. Κοιτάξτε, είναι σάπια όλα, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να λειτουργεί. Δηλαδή, εδώ και με τις ώρες που είμαστε από το πρωί εδώ και με γυμνό μάτι φαίνονται και τα υπόλοιπα μηχανήματα που φυσικά κάποια στιγμή λογικά θα ελεγχθούν με τις παραγγελίες της εισαγγελίας. Είναι όλα αυτοσχέδια, δηλαδή μέχρι και ρόδες από καρότσι που κουβαλάει τσιμέντο έχουμε δει πάνω να γυρίζουν κάποιες ρόδες που είναι τοποθετημένο. Δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ειδικής ανάλυσης και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι εδώ τώρα συζητάμε για το Γιάννη.
Συζητάμε για το παλικάρι που χάσαμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο. Ακούω διάφορα, την προσπάθεια τη δική σας, τον κόπο, τα ρεπορτάζ. Τα παρακολουθώ, δεν έχω όμως να πω κάτι γι' αυτό. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι γνωστά. Είναι υποχρέωση δηλαδή όλων μας, στη μνήμη του Γιάννη, στο τι περνάει η οικογένειά σας, κύριε Γιώργο, να κάνουμε αυτή την έρευνα για να μην θρηνήσουμε άλλα παιδιά. Στη ροή της κουβέντας, σε δευτερόλεπτα από τώρα, θα σας παρουσιάσω, δεν το συνηθίζουμε, αλλά αυτή τη φορά έχει ξεπεράσει το όριο, θα σας παρουσιάσουμε κάποια απειλητικά μηνύματα τα οποία δεχτήκαμε. Και δεν θα σας παρουσιάσουμε τα απειλητικά μηνύματα μόνο. Θα σας πούμε και το ποιος μας τα έστειλε. Και θα τα θέσουμε στη διάθεση της δικαιοσύνης. Σε εσάς. Θα το δείτε, κύριε Γιώργο. Μιλάτε για εσάς. Θα το δείτε σε λίγο.